πατρίδας για ένα σκοπό. Όπως με κάθε λεπτομέρεια, ενημέρωσα τους πολιτικούς αρχηγούς με κείμενα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο ανανεωμένο Banania Siguay. Θέλμα. Μιλτιάδη, με τις πραγματικές ειδήσεις του μοναδικού Πατάτα TV. Δίδαγμα για την Ελλάδα. Στο τομέα της οικονομίας μπορεί να αποτελέσει η Κύπρος, δήλωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδη. Τώρα για την Ελλάδα και το Καμερούν. Δίδαγμα, αλλά τέλος πάντων. Ο πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Εικάζεται όμως ότι εννοούσε κυρίως το εκπληκτικό εκείνο 84%. Στο οποίο βρίσκεται η απασχόληση. Και το οποίο κάποιοι κακοπροαίρετα διαβάζουν ως 16% ανεργία. Όπως επίσης και κάποιοι ψηλά 25 ψωροδισεκατομμύρια σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κάτσε, Σιόρ. Κάτσε να δω τι έχω να τους δώκω, να τα ξοφλήσουν, να μένα μαυρώνουν το οικονομικό μας θαύμα. Έλεος δηλαδή. Θέλμα, την εκλειτώσαμε προχτές με τον Βίκτορα και τον Λίο, σήμερα δεν την εκλειτώνουμε. Τώρα που το λαλείς, ο Βίκτορας με τον πρόεδρο στο ταξίδι. Μάνα μου το κτίνο μου, ποιος είναι να το βγάλει τώρα βόλτα. Μην ανησυχείς, Έλμα, ο πρόεδρος έκαμε τζεδαμέ το θαύμα μπαύλα δίδαγμα, όπως με την οικονομία. Δηλαδή? Άφηκε τον Βίκτορα, επήρε τον Λίο. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Καλημέρα, πρόεδρε. Εχασικού λεπτό. Εμπακάτσε γιατί είσαι αγύρισα στην τουά. Ας σε ρωτήσω, εντά μου πάρε ρε με τώρα τα κανάλια αρφάλινα το ρεμπό μου. Έτσι είναι τελειώμενη η κατάσταση, πρόεδρε. Ρε, είναι εγώ που να τελειώσω μαζί σας που έμπλεξα ρε. Ρε, τώρα είσαι υπουργός εσωτερικό. Τι θέλει να μου ανακατευτείς πάλι με κανάλια ρε. Πρόεδρε, άκουμε. Θα να μιλούμε για κελεπούρι. Είναι σε εκπομπές που είσαι ο αλφα, σειρές. Εν ειδίκη με το παέ μπακέτο. Ένα μπακέτο να αναμνήσεις μου έφερες εχθές. Ρε μαζί σας είναι εγώ που να πω μπακέτο ρε. Άις με και τις προάλλες είσαι μια εκπομπή για έναν κύρι που έκαμε έναν εξόγαμο τον καιρό που τα φοιτητήτσια γρέφκει τον ακόμα. Πώς θα είναι ο κύρι ρε. Λοζάνι, κοζάνι, δεν ξέρω γιατί. Ρε, κάτι δικό μου ρε. Επίσης άκουσα ότι να βάλουν και ζώνη λίγο με κάτι πράγματα. Χασίκου λεπτό, ώρες ώρες νομίζω ότι έβαλε στο μάτι και τούτην την καρέκλα ρε. Πρόεδρε, άκουμε προσεκτικά. Έρχεται λύση. Τούτος Ποσειδωρά τον Αλφα ούτε να σε δει έρθελη. Ενώ εμείς στο Χάσι TV θα δουλέψουμε και για την λύση. Θα δείξουμε ντοκιμαντέρ για τη ζωή σου. Θα δείξουμε μαγειρικές εκπομπές, οι συνταγές των κηδώρων μας. Εκμέ κατά Ήφκα Ζαντιμπή. Θα βάλουμε μέσα στον Αλφα βίρα βραζιλιάνικα να θωρεί οι άντροι σε ώρες που εσύ θα μας πεις. Με δελεάς ρε Χασικουλέτσο μου, γιατί αρκετά έχω παστικέλε μου ρε. Θέλεις να μου βάλεις φάλια και για το άλλον το ακέρε κούμπα. Ας το πάνω μου. Θα τους καλύψουμε νουλου. Θα αγοράσουμε τα δικαιώματα της Ομόνιας να θωρεί ο Δημήτρης. Θα βάλουμε ένα Animal Planet για τον Περδίκη. Extreme Makeover για τις πελάδισες του Σιζόπουλου. Έτσι του Νικόλα και του άλλου του Λιλίκα. Το αυτονόητο. Θα τους δώκουμε με το χέρι να σιωπήσουν. Καλά ρε, του άλλου στην πιδάρου του Φούλη να μου να του. Για το Φούλη, για το Φούλη.
Ήβρατο, Ήβρα Σιράν, η πρώην της πολιτικής εσωτερική παραγωγή. Έχασε κουλέτο, σηκώσ' του φύερ, διότι θα με κάνει να σου το γυρίσω πάθη και λένε να του ζουν την αισθήσω. Εγώ κάνετε με ρε. Μου λένε για τον τάδε έκαμε το και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αν μου κάνει εμένα ο τάδε γιατρός του το πράγμα, εγώ να το φάω, πάω. Δηλώσεις Ελληνοκύπριου στο απόγειο της γονιδιακής μας ανομαλίας. Τετάρτη, τα λέει. Και ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους που καταστράφηκε η κοινωνία μας και έχει ελαφρές πιθανότητες να κατακλείδει, είναι η ατιμωρησία από το 1960. Αρχίσαμε τα πρώτα βήματα. Ναι. Μην περιμένετε να βουρήσουμε. Το μωρό είναι και βουρά. Καμή στρατά στην αρχή. Ο επόμενος. Ευτυχώς. Έχει δυο εβδομάδες που περιμένω. Είναι η αλήθεια μια μυρωδιού αδειά μου. Τι να κάνω κυρία μου, να πάω σπίτι μου και αστραφώ, να χάσω η σειρά μου. Καλόν το ίντερνετ ή το έχει ο κόσμος. Μα κλείτε ραντεβού που ίντερνετ άμε. Όχι ακόμα. Γιατί, έχεις εσύ ίντερνετ. Πού να το ευρώ κυρία μου το ίντερνετ. Αφού μόλις έφκαλα το πόη μου που ο γύψον ήρθα να με και καρτερώ. Αφού σου το έφκαλα γιατί ήρθες. Έπεσα από τη σκάλα σαν έβαφα και είπε μου ο γιατρός ότι μπορεί να έχω και αιμάτωμα. Ζατί μου. Και εγκιάν να νόσετε αμέσως στο νοσοκομείο. Μου τι λαός. Μα τι να κάνω κυρία μου, αφού ήμουν 15 μέρες μες στο κρεβάτι στο ορθοπαιδικό. 15 μέρες σε κρεβάτι, έλεος κύριε μου, μα τι το κάμαμε δαμεσασιόν. Booking.com, έλεος ποιον. Που σκάλα που έπαιζες, όχι που τον ουρανοξύστη. Τέλος πάντων, είσαι και τυχερός. Α, ναι. Είσαι το 13-485. Το 13 κατάλαβα, το 13ο στο άλλον τι είναι. Μα ποιος 13ο σωλά. Είσαι συγγενής υπουργού. Όχι. Βουλευτή. Όχι. Άρα και το όνομα του Θεού, γιατί να είσαι ο 13ος. Μα μάθετε μου ο καθένας. Άτε να μέμπω, α. Να πειράτες λίστες τα μέσα τα. Έλεος, αξιοκρατία μηδέν. Κατάλαβα. Ανάθεμα κι αν κατάλαβες, ανάθεμα κι αν μεν καταλάβεις. Λοιπόν, ορίστε, τι να αρχίσεις. Μα κυρία μου, δαμέ λέει 18 Μαΐου του 2020, μα σε 5 χρόνια. Είδες, 5 χρόνια πριν ξέρουμε ακριβώς πότε θα κάνουμε τους 13.484 που περιμένουν πριν που σένα και πότε θα τελειώσουμε. Αλλά ευχαρίστηση δεν έχετε με αυτόν τον τόπο. Άντε να δούμε, ο επόμενος. Ακούμε σήμερα νέα καταγγελία στην ΠΑΦ. Έχει σχέση. Έχει σχέση, βέβαια έχει σχέση. Έξω φρενών είναι ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους του Δύση. Να μαντέψω. Άκουσε κάτι για ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι. Για πρόσφυγες. Όχι. Για κάτι έστω αντιρατσιστικό. Ούτε. Θέλμα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο νευριάζει τούτον, ειδικά τον βουλευτή της μεγάλης ευρωπαϊκής παράταξης, εκτός που τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την ανεξιθρησκεία και τη διαφορετική άποψη που δικαιούται. Η απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου να αποκόπτει από τους μισθούς τα λαπόρτα των δημοσίων υπαλλήλων, μαζί και όσων βουλευτών αρνούνται να πληρώσουν ή παίζουν μελό. Θέλμα, ο συγκεκριμένος ειδικά θα θέλει δάνειο. Αρκετά να κόφουν τούτα. Αχα. Αντί μισθοδοσία, στο τέλος του μήνα, στέλνουν το τιμολόγιο. Νομίζω ότι γίνονται όλα πιο μπλε σιγά σιγά. Κυρία Ροδοκρήτου, γιατί ο πρόεδρος του κόμματος σας δεν μπορεί να βρει τίποτε το θετικό στη συνομιλία για το Κυπριακό, μήπως δεν θέλει? Θα σας πω το εξής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μας ενημερώνει για το τι συζητείτε. Μα ο κύριος Παπαδόπουλος προχθές μετά την ενημέρωση των αρχηγών επέκρινε τον πρόεδρο για τα όσα συζητά, για το πώς τα συζητά και για το πώς τους τα εξήγησε. Ναι, αλλά δεν τους έδωσε τα έγγραφα. Για να τα πάρουν, αλλά τους τα έδειξε και τους εξήγησε, άρα τους ενημέρωσε. Ναι, αλλά δεν το αποκαλύπτει στο λαό. Μα δεν μπορεί να τα αποκαλύψει. Εσείς που ξέρετε τι λένε, γιατί δεν τα λέτε στο λαό, α? Δεν θα παραβιάσουμε την εμπιστευτικότητα. Και θα το κάνει ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος κάνει συσκότηση. Μα αφού σας ενημέρωσε και είπε πως μπορείτε να ζητάτε και ενημέρωση από τον κύριο Μαυρογιάννη κάθε στιγμή. Άλλους ενημερώνει ο Μαυρογιάννης. Του το ζητήσατε? Όχι. Τελικά υπάρχει ενημέρωση? Όχι. Μπορείτε να μας πείτε περιγραμματικά τι αφορά αυτή η λίστα, πόσους λογαριασμούς θα γίνεται, επειδή όμως μέσα από την ιδέα ακουστικά, αν μπορείς να σας κάποια άλλα στιγμή. Είναι ίσως τα μέσα ή μέσα στο δάμιο. Ωραία, ποιος το λένε. Μπορέξια.
είπα. Όχι, εσείς εξιαουρίσετε όλα. Τι ώρα μου. Θα με σε ξαώμα, θα κατσπαστούν τη τσάι μαζά μου. Λοιπόν, εντάξει. Σε όλα μου ασκούμενα, μα πού σας βρίσκουμε ρε. Για τούρνη να νησίωνε. Όχι, μάνα μου, μάνα μου. Πάντως, επελάνα όλοι μες στον τον τόπο. Άκου κόψιμο ο νους τους. Να βάλουν μίση τσιόντο, να φορλάει το λάντο, το αντιλαμβάνεις το ξενάντιλα, τον πρόεδρο της Βουλής τον Ομήρου, να χώσει τη λίστα Λαγκάρτ η μίση με άστο φραγκοζόνι του για να μεν τους την κλέψουν. Σε όλα τα μέσα γιορκούμε τους αμπάλα τους. Είναι μου να εγκλέψουν, γέμ. Δεν κανάς τίποτε, αν πας εδώ να ασκοελάσετε, είναι να εγκλέψουν, γέμ. Ο είπε μου, είναι να εγκλέψουν. Αφού εμποτάτα ακαταλαβίστηκα που γράφει. Και που είναι άλλοι αρκούνται ποτσίνοι που θέλουν είσαι να ους καρτερούν τρεις εβδομάδες ώσπου να έβρουν χώστρα να υβάλουν. Ξυπνάτε ρε κουρκουπέτη απαράτη Κύπρε. Έμωσεν η Κύπρος λίστε Λαγκάρτ. Άκουα είτε έμω, άκουα είτε εγώστη. Έναντι καρακτήρα με που το περίπτερο του τα πουλάει. Του σώρου να με απτιάτε καμιά λίστα να μου έρετε ρε. Και ο τρεις μάλλον να έχουμε σπέρα να διούμε. Και αν θέλετε να μάθετε ποιοι εμπού τα φά και ποιοι εμπού τα ευκάλαν έξω, ελάτε να σας δώσω εγώ τη λίστα φανιέρου αν έχετε τα κότσα. Προειδοποιώ σας όμως ότι ένα κατάλληλοι μπορεί να είσαστε και εσείς μέσα. Λοιπόν, άντε, επειδή έπαιζε να κονιστά άρη μου, πάμε να τσεράσω που μια γκρέμα, ρε, ποντά που είναι άρη, γκρέμ προυλέ, στο ιεροκομείο. Άντε ρε, άντε, ο πολλάει και ο Μικά. Την παράλληλη λήψη μέτρων με στόχο την επίτευξη της πολεοδομικής, να πω. Ότι θα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμισμα... αντιστάθμισμα. Η χθεσινή δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι θα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμισμα επίσης θα δημιουργήσει κίνητρο στους δημόσιους να κατανέμεται με ποσοστία να... αλλά... Κυρία Ρωτοκρήτου, είστε κατά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας? Όχι. Υπέρ? Όχι. Άρα, είμαστε υπέρ μιας δίκαιης λύσης. Η διζωνική δικοινοτική είναι τέτοια? Όχι. Άρα, τι λύση προκρίνεται? Ομοσπονδία μεν, αλλά με το σωστό περιεχόμενο. Και ποιο είναι αυτό? Όχι αυτό που συζητείτε. Μπορείτε όμως να μας το υποδείξετε? Όχι. Δεν θα έπρεπε? Όχι. Κυρία Ρωτοκρήτου, αγαπημένη σας εθνική γιορτή είναι το? Όχι. Αγαπημένος σας roundabout της χώρας είναι του? Όχι. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι. Μη με παρατάς. Όχι, όχι. Κι ας μη μ' αγαπάς. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Όχι. Πρέπει να σας δηλώσω ότι δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος της καρέκλας ή της γλάστρας. Ναι, θέλουμε να έχουμε ένα από πρώτο χέρι ενημέρωση. Δεν είναι κακό, δεν είναι εγκλήμα καθοσιώσεως για τους βουλευτές ενός κόμματος. Πρέπει να την μεταδώσουμε και να ενημερώσουμε τον κυπριακό λαό, τους νούσιμους και ντρώους δικοϊκούς ανθρώπους. Κάποιοι είναι νούσιμοι και κάποιοι δεν είναι νούσιμοι, κυρία Κυπριακή. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Στο δίκο και στο... Εσείς είστε εγώ νοσημοί. Θεωρώ ότι εμείς είμαστε οι μετριοπαθείς. Το ζήτημα της διευκόλυνσης Κινέζων τουριστών στην εξασφάλιση βίζας για την Κύπρο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του Προέδρου Αναστασιάδη στην Κίνα. Καλά. Για τούτον πάει ο Πρόεδρος στην Κίνα? Και μόνο για τούτο? Ναι, αλλά πώς θα το λύσει, αφού θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι βίζες. Μα πού ζεις, Θέλμα, ξεχνάς για ποιον μιλούμε. Έρθα νερόν. Θα το κάνει The Nicaros Way. Ό,τι κάνει και με εμάς. Τι κάνει με εμάς? Δηλαδή, θα πάει. Θα τον γυρίσουν. Θα μείνει στο πεντάστερο του, θα φάει τα κινέζικα του, θα συζητήσει για όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και σε κάποια φάση, όταν θα του πούει για τη βίζα, θα πάρει το ύφος, το αποφασιστικό, το σοβαρό. Θα τους πει, δεσμεύομαι να το λύσω σύντομα. Και όταν έρθει πίσω, θα κάνει τον Κινέζο.
Μια συνεργασία η οποία συνδράμει στην αναβάθμιση των πολιτικών, των οικονομικών και πολιτιστικών μας σχέσεων. Nous considérons que cette collaboration va évoluer nos relations et va contribuer à nos relations soit politiques, soit culturelles, soit économiques. Εσύ λόγα ή χειροχάσει τον μεσίντο ο γενικόν του ελευθύριο Οδυσσέα. Γιατί με του τι είναι κατ' όντες εκείνη με τα χώρα κάτω υπουργού. Κουμάν τον κάνω μανιχά εγώ. Α, για όλα. Ας θυμάσαι εδώ δεσπουδόν. Εδιόρισε ο πρόεδρος ο Νίκαρο Τσελέντου. Μηδενική ανοχή, μηδενός εξερουμένου και εμού. Εμού. Όχι εσού. Εσού. Όχι εσού. Εμού. Δηλαδή του πρόεδρου ρε παιδί μου. Του Νίκαρου. Εξαπολύθηκε ο άλλος όπως το Σίλτο και έφκανε λαούς. Άκχα τον ένα, άκχα τον άλλο με τα σκάνδαλα, ως που άκχανε άλλους ήδουν καλά, επισκαλτούσαν τούλοι. Άμα διάκεψε να κάνει τους δικούς του, είπεν του ο Χάσικος, συνάκτου κουμπάρε, εσυνάετε του. Αντρέ μου, Χρυσέ μου, άκουσες ότι τσακώθηκε ο υπουργός μας, ο Σοκράτης μας, με εκείνον το καλό παιδί, τον Οδυσσέα, τον ελεγχθεί. Εθύμωσε, λέει ο Σοκράτης μας, γιατί πετάσσεται εκεί που δεν τον σπέρνουν. Πετάσσεται, κυρία Τυπίστη μου, πετάσσεται, βέβαια και πετάσσεται. Όπως την τροξαλίδα δαμέ που πετάσσεται, έχει δίκιο ο κύριος Σοκράτης. Θα τη χώσει παντού. Παντού θα χώσει τη μούτη του ο Οδυσσέας. Θα κάνει τους δημοσίους υπαλλήλους να τρέμει το ποπίν του. Ακόμα και για να πάνε για κατούριμα θα πρέπει να ζητήσουν άδεια από την κυρία Μπρισταμένη. Εμένα μου λες, Αντρέ μου, έχω και τη φίλη μου τη Μέρη και είναι και τμήματάρχης βούστο Υπουργείων και δεν υπογράφει τίποτα. Ο Γενικός Διευθυντής τα στέλνει στον Προϊστάμενο. Ο Προϊστάμενος τα στέλνει στον Τμήματάρχη. Ο Τμήματάρχης τα στέλνει στον Λειτουργό. Ο Λειτουργός τα στέλνει στον Βοηθό. Ο Βοηθός τα στέλνει στον Γραφέα. Ο Γραφέας στον Κλητήρα. Ο Κλητήρας στις Καθαρίστριες και πάει λέγοντας. Κανείς δεν υπογράφει τίποτα, Αντρέ μου. Μα τίποτα, τρέμουν όλοι, αγάπη μου. Τρέμουν και κουνιούνται. Πιάσαν μας την τέχνη μας. Αλλά έτσι είναι η κυρία Θεοπίστη μου. Την υπογραφή σου και την... Ξέρεις πια, πρέπει να προσέχεις που την βάλεις. Τα ωραία πούκλα... Κόλασες μας. Τους έχουν δικό τους ιδιωτικό χώρο, εκεί περιουσία τους. Η πολυοδομία ήταν έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Αλλά έχει ιδιωτικά τεμάχια. Είτε ανήκουν στις εταιρείες πετρελαιών, είτε σε άλλες... Γεια σας. Προεδράρα μου, καλωσόρισες, είσαι ένας κούκλος. Ξέρεις, νιώθω πολύ αισιοδοξία και πολύ σιγουριά ότι αν μας σταθείς δίπλα μου, θα φόμαστε κανέναν και τίποτε. Ω, Ρουλίτσα μου, σε βλέπω πολύ ανεβασμένη. Για πες μου, σε παρακαλώ, τι είπες ότι θα κάνουμε. Προεδράρα μου, είπα σου το έναν εκατομμύριο φορές, θυμάσαι. Πρέπει να σταθούμε μέσα στη μέση της στράτας και να κάνουμε έρανο για να μην μας βγάλουν στο σφυρί το κόμμα μας. Αύριο μπορεί να μας κόψουν και το ρεύμα και οι χτυσάριες της ΑΕΚ. Έτσι κόφτη τους για τα ευάλωτα κόμματα. Έφακουν παινιά, καλό. Μην ανησυχείς καθόλου, Ρουλίτσα μου. Ο βάσος σου να είναι καλά. Στηρίχτου πάνω μου και μαζί θα χτίσουμε κάστρα και θερμοπύλες. Σε άλλον πλανήτη. Άκου να δεις να χαρείς, δώσε προσοχή. Εντάξει, θα εγώ με τα ανάζια μου και τα σκέρτσα μου και εσύ θα βαστάς το ταμείο. Γιατί, Ρουλίτσα, ταμείο θα πάμε στην τράπεζα να κάνουμε κατάθεση. Αγία μου, Παναγία μου, Προεδράρα μου, συγκεντρώδου, μα να μπουλαλείς. Το ταμείο είναι η χάσα που θα βάλουν τα αργάλια μέσα, Προεδράρα, πώς φορεί να σου το πω. Πρόεδρε μου, να χαρείς το φως σου, μέν μου πεις ότι αξιάζεις πάλι. Βεβαίως και δεν έχω ξεχάσει, Ρούλα σου λιωτοπούλα. Μπράβο, Προεδράρα μου, μπράβο, Προεδράρα μου. Αλλά θα ήθελα να ομολογήσω ότι δεν είμαι βέβαιος αν αυτός ο αντικατοχικός ενεκίτικος ραδιομαραθώνιος θα έχει αίσιο τέλος, διότι ίσως να έχουν βάλει δάχτυλο οι ξένες δυνάμεις και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Εντάξει, Προεδράρα μου, έτοτο πολύ πολύ να ρίξεις να κοντά μαλλιά σου πίσω, θα πλώσεις εγώ μια δάμπανο μπρος και είσαι ο Θεός. Ούλα για την παράταξη, Προεδράρα μου. Ούλα για την παράταξη. Αγιά μου και τούτον το σου τι είπα τους ένα εκατομμύριο φορές να τα κάνουν ένα size πιο μεγάλο.
θα το ξαναπώ. Το ΤΕΠΑΚ το Πανεπιστήμιο θέλει τα χρήματά του πίσω. Τι μας το λαλείς εμάς, γιέ μου. Περίμενε, μάνα, ηρέμησε σου. Θα ρωτήσω λίγο κάτι, ρε κουμπάρε, που δεν καταλάβω. Έκλεψες σας κανένας τίποτε? Μη μου κάμνετε εμέναν τις αθώες περιστερές. Εσείς τα επιάσετε. Θέλουμε τα ενίκια πίσω. Α, εσύ δεν πάει καλά. Ακού να σου πω, εσένα που μου κάνεις τον έξυπνο, δεν πρόκειται να φύγω εγώ να με βουράει η αστυνομία και ο γενικός ελεκτής. Ζάβαλη, ζάβαλη, έκλεψε τίποτε, γε μου! Εσείς τα έκλεψετε! Αντεπαλέ, ενευρίασα τώρα! Μα να μου έκλεψαμε, σιόρ! Τα ενίκια που σας έδωσε το ΤΕΠΑΚ. Μα το γιο μου έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά, ελύσαν οι σόλες των παπουτσό μου. Να πιένω και να έρχομαι, δεν σα νοικιάζουμε τίποτε. Μα να με πελάνετε, δεν μας νοικιάζετε τα κτίρια σας. Όχι, αφού πουλήσαμε σαστά. Επουλήσετε μας τα. Επουλήσαμε σαστά, αλλά εσείς σου και καλά κάθε μήνα να βάλετε ενίκιο. Κόψιμο το νους. Αφού επέμπατε το να φανούμε και εμείς ακατάδεκτοι, έπιαναμε το. Δεν την γλιτώνω. Και λεπτά, και λεπτά να πελάνε. Όχι, επέλανα. Τα κτίρια είναι δικά μας. Είναι να μπουλάλουμε τόση ώρα. Αφού πουλήσαμε σας τα. Δεν τα θέλετε, να μας τα δώκετε πίσω. Αλλά αφού πιερώνετε το ενίκιο που το πιερώνετε, να με γλιτώνετε και εκεί τους μαυρανάθεν τους, τους φόρους. Όχι ρε, πάω σου ρε Κωστιά. Το τάκι σου και μάνα. Και σε έναν πάω σου τάκι μου. Στην Κύπρο θεωρείται βλάκας εκείνος που μπορεί να κλέψει και δεν κλέφτει και άτυχος εκείνος που θέλει να κλέψει και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να κλέψει. Άξιος διότι αυτός πρέπει που να κλέβει. Έχει... Πανάξιος. Διότι πρέπει και όσα παραπάνω κλέψεις τόσο παραπάνω σεβασμό να έχεις. Και βάλουμε τον Γιάννη να Γιάννη φυλακή διότι έκλεψε ένα κομμάτι ψωμί και ακούστε τι θα πω τώρα. Βεβαίως και πρέπει ως κοινωνία να τιμωρούμε τον παραπτωματία. Αλλά και απευθύνω έκκληση στους κυβερνώντες και διοικούντες αυτών των δύσμερων για αυτό καταστροφικό τόπο. Τολμήστε να τιμωρήσετε μεγάλους καρχαρίες. Εξαπολύτως τη δουλειά σου τώρα. Να μην τα βρει μένα. Α, ρεθίσετε με για την καλή νέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από σήμερα και στο πλαίσιο της σφαιρικής και αντικειμενικής αθλητικής ειδησιογραφίας εγκαιριάζουμε στην εργασία με τον πρίτανη της νομικής επιστήμης, απόλυτον άρχοντα της δικαιοσύνης, αδιόρθωτον εραστή της Θέμηνας, κύριο Αλέκο Μαρκίνη. Κύριε Μαρκίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να αρχίσουμε ευθύς αμέσως με την πρώτη μας φάση. Είναι από το παιχνίδι της Σιλάκας με την ανόρθωση. Η ομόνια ζητά ένα πέναρτι σε ανατροπή του Ασίς από τον Χόλκερσον. Είσαι για τούτη την φάση η ομόνια θέλει πέναρτι όλα. Μα είναι εσύ τίποτε κύριε, μα θωρεί. Είναι τίποτε. Βεβαίως κύριε και δεν είσαι τίποτε. Σύμφωνα με τον περιανεμίσματος του Ποσκιού νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, παράγραφος γάμμα, εδάφιο γάμμα, κάθετος γάμμα γάμμα, σε συνδυασμό με τον περικουρέματος κέντρο ικανών νόμων του 2013 με την επωνυμία περί απείματος νόμου. Ο παιδεσφαιριστής της Ομόνιας κάνει θέατρο, ξεκάθαρο, αγαπητέ μου κύριε, πώς είπαμε το όνομα σας. Αντρέας Βαφέας. Κύριε Βαφεάδη, για όνομα του. Κάμνη θέατρο δηλαδή. Α, σε παρακαλέσω να μην με διακόπτει. Ναι κύριε, κάμνη θέατρο. Ο παίκτης της ανόρθωσης ανεμίζει το πόλι του σύμφωνα με το περιανεμίσματος του Ποτσιού νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Άρα, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας παραβιάζει τον νόμο περί απείματος του 2013. Δεν πειρά κύριε, κουτουλά πάνω στο πόλι του παίκτη της ανόρθωσης. Είναι καθαρή περίπτωση θέατρο και τιμωρείται ποιηγός με κίτρινη κάρτα. Ξεκάθαρο. Κανεί πιο σιόρ μεσά στους πελόφους που σε σπάσετε με όλα. Κύριε Λέης. Πατάτε σαν την αχτέδαλο σου. Έπρεπε να με πληρώσεις μέχρι τις 12. Έχεις τα χρήματα πάνω σου? Όχι. Ξέρεις τι παθαίνει όποιος δεν με πληρώνει? Δεν του παίρνεις δώρο τα Χριστούγεννα? Πάρτε τον και πετάξτε τον στο λιμάνι. Περιμένετε! Μισό λεπτό! Μπράβο! Στην ώρα του!
Κεράστε κάτι το παλικάρι. Η Τράπεζα Κύπρου καινοτομεί και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο τη λειτουργία Quick Pay για να μεταφέρετε χρήματα σε άλλα άτομα με το κινητό σας με μία μόνο κίνηση. Ευχαριστώ, Νονέ. Η Νονά τι κάνει. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Θα έχει τέλος καλό, όλα καλά. Στηρίζουμε όλοι το Καραϊσκάκιο στο όραμά του για ένα κόσμο χωρίς λευγεμία. Μεγάλος χορηγός, ο ΟΠΑΠ Κύπρου. Εισφορές στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ή μέσω SMS. Ο ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε κάθε αγώνα. Ο Νικόλας έχει δικό του περίπτερο. Κάθε βράδυ σχολάει στις 11. Στις 11 και 10 κάνει κατάθεση. Και στις 11 και 11 έχει την ίσπραξη της ημέρας διαθέσιμη στο λογαριασμό του. Γιατί στην Ελληνική Τράπεζα εξελίξαμε όλες μας τις ATM με έξυπνη τεχνολογία για να έχετε την πιο εύκολη, άμεση και προσωπική εμπειρία εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο. Ελληνική Τράπεζα. Απαναία μου, είναι τα χτυπητή μυρωδιά. Όπω ακατάδεκτη γυναίκα. Καλό. Τώρα να σας φέρω το τσάκρο. Ρομαντικός. Σε τούτη είναι να βάλω τον επόμενο. Δικαιούμαι να παντρευτώ άλλη μια φορά. Αν αναγκωνούν οι κόρη μου. Τρέχει το νερό όπως το απάρει. Να μπουλα. Έλα ρε, σύντα μπουλαλή. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου. Την επόμενη, στην επόμενη φάση είναι από το μέχρι του από ελίμενη σάλκη. Είναι η αποβολή του Ντε Βισέντη για ξύτιμασό του διαιτητή. Για να δούμε τη φάση, αγαπητέ μου κύριε ελαιοχρηματιστή. Να, αυτή είναι η φάση. Ενδιαφέρουσα φάση που άπτεται του Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Κυπριακού Δικαίου της Ανάγκης. Δίκαιο της Ανάγκης. Παρακαλώ μη με διακόπτετε. Η περίπτωση του ποδοσφαιριστή του από Ελέξε Κάθαρο εντάσσεται στο Διεθνή Νόμο Περιβέμπελου της Συνθήκης Δημιουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1948, παράγραφος 69, εδάφιον 69, σε συνδυασμό με τον περιαμβαλατοσύνης νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, παράγραφος γάμα, εδάφιο γάμα, κάθετος γάμα, γάμα. Μα συγγνώμη κύριε Μαρκίβη. Είσαι έτσι νόμους. Βεβαίως έχει κύριε, μα είσαι αλλού ξημερωμένος. Τι με αφισβητείς. Όχι προς Θεού κύριε Μαρκίνη, αλλά... Αγαπητέ μου δεν έχει μα. Το λοιπόν θα σε ρωτώ και θα απαντάς από εδώ και πέρα. Μάλιστα κύριε Κεντικέ. Σε ποια γλώσσα βρίζει κύριε ο ποδοσφαιριστής του από έρθω διαιτητή. Ξέρω εγώ... Στα εγγλέζικα. Και τι εθνικότητας είναι ο διαιτητής αγαπητές που ξέρεις. Να πει να λείπω Γάλλος. Α, είναι Γάλλος. Για το πράγμα είναι καθαρό κύριε, σύμφωνα με τον περιγλωσσό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης της Ρώμης σε συνδυασμό με τον διεθνή νόμο περί Ρέμπελου και αμαρατοσύνης νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζεται και δέχεται μηνύματα στη διεθνώς αναγνωρισμένη γλώσσα του. Και σε ρωτώ κύριε, από πού και ως πού ένας Γάλλος να βρίσκεται στα αγγλικά. Εγκαλύπτωση όρμεσα στους πελόφουρπους, εσπάσετε με. Κύριε Λέησο. Δεν μπορώ να κάνω εγώ. Αλγινή εντύπωση και αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, με την οποία μίλησε για λάθη άλλων στο Μαρί, τα οποία πλήρωσε ο Κώστας Παπακώστας, χωρίς και πάλι φυσικά να κάνει την παραμικρή αναφορά στον εαυτό του. Αγαπητέ Κυπριακέ λαέ, Θέλμα και... Μιλτιάδη. Καλό σας βράδυ. Μίτσα, για πες μου, σε παρακαλώ, τι θα ξανακάνουμε.
Να χαρείς το φως σου, πέ μου ότι ενεξίασες πάλι. Εξίχασα τι λέει ο Ρουλίτς. Να που λέω. Μα ποιο ρε. Ζων είναι ενηλίκων. Δε ρε. Ενηλίκων. Να που λαλώ. Θα βάλουμε μαγειρική εκπομπή συνταγές των γειτόνων μας. Εκμέχκα. Έλα. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου.